καταρχάς είμαστε εδώ για να συμπαρασταθούμε στο δίκαιο αγώνα όχι μόνο του συναδέλφου του Μάη, του Μέντι, του Προέδρου του Εργατικού Κέντρου Λαβρίου, αλλά είναι ένας αγώνας, μια διεκδίκηση για μόνιμη και σταθερή εργασία για όλους τους εργαζόμενους. Θέλουμε να καταδικάσουμε τη νέα κυβέρνηση που συνεχίζει πάνω στα μέτρα που είχε πάρει και η προηγούμενη και μάλιστα λίγες μέρες μόλις μετά τις εκλογές απολύουν τον πρόεδρο του Εργατικού Κέντρου Λαβρίου και τον απολύουν γιατί ήταν ένα εργατικό κέντρο που πρωτοστάτησε στον αγώνα μετά τις φωνικές πυρκαγιές στο Μάτι ακριβώς ένα χρόνο πριν για να καλυτερέψει τη ζωή των συνανθρώπων μας εκεί και των συναδέλφων. Έδωσε τεράστιες μάχες, πήρε πρωτοβουλίες, έδειξε έμπρακτα την αλληλεγγύη του και γι' αυτό ακριβώς το λόγο θέλουν να τον πετάξουν στην άκρη. Εκ μέρους των αυτεργατικών σωματείων της ΠΕΜΕΝ, του Στέφενσον, των Μαγείρων και των συνταξιούχων ΝΑΤ, καταδικάζουμε την εκδικητική, στοχευμένη απόλυση του εργαζόμενου και Προέδρου του Εργατικού Κέντρου Λαβρίου και Ανατολικής Αττικής από την επιχείρηση Αδερφή Μπλάκου. Συνάδελφοι, και εμείς στηρίζουμε ως ειδικά το πασιτισμού του ορισμού το δίκαιο αγώνα των εργαζομένων στην εταιρεία Αδερφή Μπλάκου. Σε μια περίοδο όπου σε όλους τους κλάδους και στο δικό μας πιο συγκεκριμένα το ζήτημα της συνταδικοποίησης της εργασίας των ελαστικών μεχών απασχόλησης πάει κόκαλα, αυτό και η σημερινή κινητοποίηση εδώ δείχνει ότι ενιαία η εργατική τάξη και όλοι οι κλάδοι μπορούμε να αποσπάσουμε κατακτήσεις, να εμποδίσουμε την προσπάθεια της εργοδοσίας σε κάθε χώρο δουλειάς να μας πετάξει απ' έξω. Γνωρίζουμε βέβαια τις εξαγγελίες του κυρίου Βρούτσι για το ποια είναι η θέση τους όσον αφορά τα συνδικάτα και όταν τους πιάνει ο πόνος για τα συνδικάτα και τη δημοκρατία δήθεν ετοιμάζουν νέα επίθεση στη συνδικαλιστική οργάνωση των εργαζομένων, νέα επίθεση στο δικαίωμα της απεργίας να εμπλουτίσουν παραπέρα το οπλοστάσιο της εργοδοσίας, αυτό με το οποίο βγάζει παράνομη και τη δική σας απεργία, το οπλοστάσιο αυτό που εξόπλισαν όλες οι προηγούμενες κυβερνήσεις, με τελευταία την νέα παρέμβαση στο συνδικαλιστικό νόμο από την κυρία Αχτσιόγλου, το περιορισμό στο δικαίωμα στην απεργία. Η εργοδοσία παντού προσπαθεί να επιβάλλει αυτή τους δικούς τους όρους, το οποίο σημαίνει χειρότερες συνθήκες εργασίας, ένταση της εκμετάλλευσης, εργατικά ατυχήματα, επαγγελματικές ασθένειες και ούτω καθεξής. Όταν οι εργαζόμενοι προσπαθούν να σηκώσουν κεφάλι και να επιψώσουν τείχο απέναντι σε αυτή την πολιτική, τότε η εργοδοσία μαζί με το κράτος, τους κατασταλτικούς μηχανισμούς, σκυλιάζουν και θέλουν να το χτυπήσουν. Ένα τέτοιο παράδειγμα συμβαίνει και εδώ με τον αγώνα τον οποίο έχετε αναπτύξει εσείς για να δουλεύετε με συγκροτημένα δικαιώματα. Ένα τέτοιο παράδειγμα, μεταφέροντας μια πείρα και από εμάς, υπάρχει και στην περίπτωση εργαζομένων στο λιμάνι του Πειραιά, όπου αυτή τη στιγμή ο εργοδοτικός κυβερνητικός συνδικαλισμός πάει κόκαλα, και απ' την άλλη διωκόμαστε οι συνδικαλιστές του Διοικητικού Συμβούλου του Σωματείου ΕΝΕΔΕΒ κάτω στο λιμάνι για τον αγώνα τον οποίο κάναμε πέρσι στις προβλήτες 2 και 3 το καλοκαίρι, προκειμένου να ενταχθούμε στα βαρέα και ανθυγιεινά και να υπογράψουμε συλλογική σύμβαση εργασίας. Αυτό δείχνει ότι είμαστε οι μόνοι οι οποίοι μπορούμε να οργανώσουμε και να κινητοποιήσουμε την πάλη των εργαζομένων με μια προοπτική τέτοια ενάντια στα συμφέροντα των εργοδοτών, γιατί αυτά είναι ασυμβίβαστα με αυτά των εργαζομένων. Και αυτό αποδεικνύεται, συνάδελφοι, και πρόσφατα και από το δικό μας τον κλάδο το καλοκαίρι, όπου επίσης είχαμε απολύσει σε μια σειρά χώρους, συγκεκριμένα στο ξενοδοχείο των Grand Hyatt, συνάδελφοι, ο οποίος μπήκε μπροστά για την οργάνωση της απεργιακής μάχης του κλάδου. Αντίστοιχα, σε μια σειρά άλλους χώρους δουλειάς, στον επιστημισμό τουρισμό, όπου οι εργαζόμενοι βγήκαν μπροστά για να διεκδικήσουν συλλογική σύμβαση εργασίας, για να πληρώνουν τις υπερορίες τους, για να έχουν μια ζωή με δικαιώματα και αξιοπρέπεια. Η
γίνεται και από την επόμενη κιόλας μέρα, από την εναλλαγή της κυβέρνησης που σήμερα λέγεται Νέα Δημοκρατία, είναι οι εκτιμήσεις του ίδιου του ταξικού εργατικού κινήματος των δυνάμεων του ΠΑΜΕ, ότι αυτή η αντιλαϊκή πολιτική θα συνεχιστεί εκεί που την άφησε η προηγούμενη κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή, θέλουν να επιβάλλουν στοχευμένα σε κάθε χώρο δουλειάς συνθήκες εργατικού γκέτου. Δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι από τις πρώτες κιόλας μέρες και είναι στα πρώτα μέτρα της κυβέρνησης ο νέος συνδικαλιστικός νόμος. Για πράγματα οποία θα έπρεπε να είναι δεδομένα, πρέπει να αναπτύξουμε σκληρούς αγώνες. Και εδώ πέρα η απάντηση μπορεί να δοθεί μόνο μέσα από την ενότητα των εργαζομένων, κατά χώρο, κατά κλάδο, αλλά και με την αλληλεγγύη την οποία θα εκφραστεί από όλη την εργατική τάξη του σύνολό της. Η υπόθεση απόλυσης του συναδέλφου Προέδρου του Εργατικού Κέντρου του Λαβρίου, κερατολικής Αττικής, είναι μια υπόθεση η οποία αφορά όλους τους εργαζόμενους, όλη την εργατική τάξη. Και σε αυτόν τον αγώνα θα δώσουμε μαζικά το παρόν σε όποια πρωτοβουλία για πάρουν εργαζόμενοι στους σαφή βλάχου και στη συνέχεια και σήμερα και εκφράζουμε έμπρακτα συμπαράστασή μας και την αλληλεγγύη μας. Νόμος είναι το δίκιο του εργάτη. Η απάντηση των εργαζομένων σε κάθε χώρο δουλειάς είναι μία. Είναι η οργάνωση, είναι ο αγώνας, είναι η ανάπτυξη της ταξικής πάλης. Για τη διεκδίκηση στη βάση των σύγχρονων αναγκών μας ενάντια σε αυτή την πολιτική του κεφαλαίου, ενάντια σε αυτή την πολιτική της ανταγωνιστικότητας και της κερδοφορίας τους που δεν διστάζουν να θυσιάζουν το σύνολο των δικαιωμάτων μας. Σε αυτόν τον αγώνα πρέπει να συνεχίσουμε καθημερινά. Ο δίκαιος αγώνας των εργαζομένων στην επιχείρηση Αδερφή Βλάχου πρέπει να περάσει παντού. Οι επόμενες μέρες είναι δύσκολες, χρειάζεται ετοιμότητα και παγκρύπνηση από όλους. Εκ μέρους του Συνδικάτου Γαλακτοστροφίμων Εργοτών Αττικής, εκφράζουμε την αλληλεγγύη μας και είμαστε εδώ μαζί σας για να διατρανώσουμε ότι το εργατικό κίνημα έχει κερδίσει στο εργοστάσιο Αδερφή Βλάχου την πρώτη μεγάλη νίκη. Αυτή η πρώτη μεγάλη νίκη είναι ότι οι εργαζόμενοι στο εργοστάσιο, είτε εργολαβικοί είτε μόνιμοι, είναι ενωμένοι. Αυτό για μας πατρόφημα που έχουμε σε πολλά εργοστάσια εργολαβικούς, συμβασιούχους, εργαζόμενους on call, είναι φάρος για να συνεχίσουμε και εμείς τον αγώνα μας. Θεωρούμε ότι με τον πολυήμερο αγώνα σας είστε ήδη νικητές, έχετε πετύχει το κύριο που πρέπει να πετύχουμε οι εργάτες σε κάθε χώρο δουλειάς, έχετε κατακτήσει την ενότητα, την ενότητα των παλιών εργαζομένων, των νέων, των εργολαβικών απέναντι στην εργοδοσία, απέναντι στο κράτος τους, στα δικαστήριά τους που βγάζουν την απεργία παράνομη, διεκδικείτε, συνεχίζετε σε αυτόν τον δρόμο. Εμείς θα είμαστε στο πλευρό σας, στη διεκδίκησή σας για την επαναπρόσληψη του συναδέλφου. Επιθέσεις τέτοιου είδους γίνονται καθημερινά σε πολλούς εργασιακούς χώρους, σε εργοτάξια, σε εργοστάσια, σε γραφεία, σε μαγαζιά. Η πείρα δείχνει παντού ότι οπουδήποτε οι εργάτες είναι μια γροθιά, είναι ενωμένοι, οργανωμένοι, στο τέλος περνάει το δικό τους και όχι αυτό που θέλει η εργοδοσία. Εσείς έτσι πρέπει να συνεχίσετε, παλιγαρίσια, όπως ξέρετε τόσα χρόνια να πολεμάτε, όπως δίνεται αυτή η πολύμερη απεργία. Και στο τέλος, σίγουρα εσείς θα κερδίσετε και όχι ο εργοδότης. Γιατί εσείς κάνετε το εργοστάσιο να δουλεύει, εμείς οι εργάτες φτιάχνουμε ό,τι υπάρχει γύρω μας, εμείς μπορούμε να κερδίσουμε και τα θετικά. Για μας το ταξικό κίνημα δεν δεχόμαστε να υπάρχουν εργαζόμενοι με διαφορετικές μορφές εργασίας. Πρέπει να είναι όλοι μόνιμοι και πλήρης απασχόλησης. Και νόμος για μας είναι το δίκαιο του εργάτη. Καλή δύναμη στον αγώνα. Στηρίζουμε τον αγώνα των εργαζομένων της ΑΠΗ Βλάχου. Ήδη έχουν κερδίσει συνάδελφοι, ανεξάρτητα το πώς θα καταλήξει αυτή η αναμέτρηση. Συνεχίζουμε αποφασιστικά και το επόμενο διάστημα θα είμαστε εδώ να δείξουμε και την αλληλεγγύη μας και να εργάζουμε για άλλες κινητοποιήσεις και αγώνες ενάντια στην πολιτική της εργοδοσίας, των κομμάτων τους, των κυβερνήσεών τους, του κράτους τους. Εμείς δίνουμε κουράγιο σήμερα με τη συμπαράστασή μας.
αλλά να ξέρετε ότι εσείς δίνετε κουράγιο σε κάθε εργάτη, σε κάθε χώρο δουλειάς, εκεί που αναστενάζει η εργατιά, που είναι χωρίς συλλογικές συμβάσεις εργασίας, που είναι με ελαστικές μορφές επασχόλησης, με τετράωρα, με απλήρωτες υπερορίες, πολλές ώρες ατέλειωτες, και το γνωρίζετε σε αυτές τις συνθήκες, στον καύσωνα, απλήρωτοι πολλές φορές τα δεδουλευμένα. Οι εργάτες παίρνουν κουράγιο από το δικό σας αγώνα, είμαστε στο πλευρό σας, συνεχίστε δυναμικά, αποφασιστικά και να είμαστε σίγουροι ότι στο τέλος εμείς θα είμαστε νικητές. Η τάξη μας θα είναι οι νικητές, γιατί χωρίς εμάς γρανάζει δεν γυρνά. Και το γνωρίζετε, το γνωρίζει η εργοδοσία. Τώρα που σταμάτησαν τα γρανάζια στην παραγωγή, αυτό είναι που φοβούνται. Αυτό φοβάται και ο κύριος Μπρούτσης και θέλει να βάλει περαιτέρω εμπόδια στο δικαίωμα της απεργίας. Πραγματοποιήθηκε η συνάντηση στο Υπουργείο καταρχήν με την Γενική Γραμματεία την κυρία Σκατινάκη, όπου τις εκθέσαμε τις συνθήκες που υπάρχουν γενικότερα με τα δουλεμπορικά, την ομοιρία που υπάρχουν εργαζόμενοι που μένουν έρμεα στο ρήξη των εργοδοτών, χρησιμοποιούν χωρίς τίποτα δικαιώματα, χωρίς καμιά συνδικαλιστική κάλυψη. Απόρρια αυτής της εξέλιξης ήταν η δίωξη του πρόεδρου του εργατικού κέντρου από την εταιρεία Αφιμπλάκου, και θεωρούμε ότι είναι απαράδεκτο να μην καλύπτονται οι εργαζόμενοι αυτοί. Καταρχήν είναι απαράδεκτα τα δουλεμπορικά που πρέπει να καταργηθούν. Δεν μπορεί σήμερα στο 21ο αιώνα να μιλάμε για συμβάσεις και συνθήκες εργασίας που κυριαρχούν στον 18ο αιώνα, και φυσικά ακόμα και όποιες συνθήκες εργασίας και να έχει ο εργαζόμενος σε περίπτωση προσωρινής απασχόλησης, είναι αδιανόητο να μην καλύπτονται από το 1264 αυτούς τους νόμους που έστω έχουν μια προστασία για την συνδικαλιστική κάλυψη. Στη συνέχεια έγινε συνάντηση με αντιπροσωπεία της εργοδοσίας, όπου εκεί πέρα δεν τέθηκαν κάποιες προτάσεις και από τη μεριά μας και από τη δικιά τους. Οι εργαζόμενοι στον χώρο θα κάνουν συνέλευση, θα αποφασίσουν για τα παραπέρα βήματα του αγώνα. Ο αγώνας συνεχίζεται μέχρι να δικαιωθούμε, μέχρι ο συνάδελφος να ξαναγυρίσει στην εργασία.